Λοιπόν, καταρχήν αυτό το θέμα είναι ένα λεπτό θέμα που έχει σχέση με τη γενική μου φιλοσοφία και νομίζω αυτή τη φιλοσοφία έχουν και τα μεγάλα κλαμπ. Λοιπόν, θέλοντας να στο αναλύσω, πρέπει να σου πω ακριβώς τις διαφορές που έχει η περίοδος αυτή του κορονοϊού με τη μεταβατική περίοδο του καλοκαιριού. Λοιπόν, το καλοκαίρι που τους φοιτητές παίρνουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι, ναι, για να μην έρθουν σε βαθμό απραξίας μηδέν, και το εκτελούν το καλοκαίρι και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο επιστρέφουμε για να κάνουμε προετοιμασία. Τώρα, στον κορονοϊό, ποδοσφαιριστές, εντωμεταξύ το καλοκαίρι δεν ξέρουμε αν όλοι οι ποδοσφαιριστές του κάνουν το πρόγραμμα αυτό. Ναι. Τώρα, στο διάστημα αυτό με τον κορονοϊό, οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις και παίρνανε και προγράμματα από τους προπονητές, τους γυμναστές τους, και κάνανε προπόνηση. Η διαφορά των δύο περιόδων είναι ότι στη μία περίοδο ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις προπονήσεις, στην άλλη περίοδο δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις, δηλαδή στον κορονοϊό δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις. Κάτι που σήμαινε ότι και οι προπονήσεις σου δεν ήταν ακριβώς όμοιες με του καλοκαιριού, αλλά ήταν προπονήσεις μεικτές που είχαν προπόνηση και συνεχόμενοι, που είχαν και έντονα ίντερβαλ, που είχαν και δύναμη μέσα κλπ. Αυτό τώρα τι μας λέει? Μας λέει ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έρχονται σε πλήρη απραξία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, το ότι δεν έρχονται σε πλήρη απραξία, για να το καταλάβουμε θα πρέπει καταρχήν να κάνουμε κάποια τεστ. Άλλος ποδοσφαιριστής θα είναι καλά, άλλος ποδοσφαιριστής δεν θα είναι καλά. Όμως, εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η περίοδος για να ξεκινήσουμε και να παίξουμε αγώνες δεν είναι περίοδος που θα βελτιώσω τις φυσικές μου ιδιότητες, αλλά θα με φέρουν σε μια κατάσταση ετοιμότητας για να παίξω αγώνες. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι, μπορώ να παίξω αγώνες? Θα μπορούσα να παίξω αγώνες ακόμη και σε 3 εβδομάδες, τον ποδοσφαιριστή και τώρα να τον βάλεις να παίξει αγώνα, θα παίξει. Θα μπορούσε να παίξει και σε 3 εβδομάδες, αρκεί να είχε τη δυνατότητα να κάνει κάποια φιλικά. Φιλικά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν. Λόγω της απαγόρευσης των μέτρων κλπ. Κλπ. Όμως, δίνεται η δυνατότητα μέσα στους συλλόγους να ξεκινήσουν σταδιακά και να προσομοιάζουν τις συνθήκες που θα αγωνιστούν με κάνοντας σταδιακά αύξηση του χρόνου σε ένα εκπαιδευτικό δίτερμα, το οποίο εκπαιδευτικό δίτερμα θα πρέπει να παρακινούν τους ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο καλά μπορούν. 20 λεπτά, μισή ώρα, 45 λεπτά, 45 λεπτά, 60, 75 μέχρι να φτάσουν στα 90. Άρα το διάστημα αυτό δεν είναι απαγορευτικό για να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Εδώ επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το άλλο, ότι στα μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη ουσιαστικά δεν υπάρχει η περίοδος της προετοιμασίας όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Θα έλεγα ότι είναι pre-season, δηλαδή προαγωνιστική, κάτι που λέει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι σε έναν βαθμό ετοιμότητας. Και τι κάνουν εκεί? Ακόμη και την 4η-5η μέρα μετά την έναρξη της προετοιμασίας έχουν φιλικό. Δεν θα έχουν στην 4η-5η μέρα, έχουν σε 10 μέρες. Άρα, εμείς αυτό το πράγμα πρέπει, έχοντάς το στο μυαλό μας, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν μπορώ εγώ να κάνω το ίδιο και να φέρω τον ποδοσφαιριστή μου σε μια ετοιμότητα. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Κάνοντας ένα διάστημα εισαγωγικό και στη συνέχεια βάζοντας τους ποδοσφαιριστές μου σταδιακά να παίξουν το ρόλο μέσα στην ομάδα ενός φιλικού παιχνιδιού, το οποίο θα γίνεται ανά 2-3 μέρες, όπως ακριβώς θα γίνεται και οι αγώνες που θα παίξουν, οι αγώνες που θα υπολείπονται. Θεωρώ ότι καταρχήν ξεκινάω από το πρώτο πράγμα, ότι τον ποδοσφαιριστή και τώρα να τον βάλεις να παίξει, θα παίξει. Δεύτερον, θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής σε αυτήν την περίοδο έχει δουλέψει πολύ περισσότερο από ό,τι δούλευε στις καλοκαιρινές διακοπές. Ναι. Με δεδομένο ότι
η μορφή της προετοιμασίας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και έχουν εισαχθεί από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη εβδομάδα και όλα φιλικά παιχνίδια, σημαίνει ότι με βάση την αρχή της εξειδίκευσης όλες οι ομάδες μπαίνουν κατευθείαν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Λοιπόν, τρίτο, τέταρτο, οι παίχτες που θα έχουν καλό DNA θα είναι σε ψηλότερο επίπεδο. Και το κυριότερο από όλα για μένα είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ξεκινάνε από το σημείο μηδέν. Δεν είναι σε πλήρη απραξία. Αυτό που τους λείπει πλέον, αυτό που τους λείπει αυτή τη στιγμή, είναι η εξοικείωση με αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν, για παράδειγμα, πολύ καιρό να κάνουν σουτ. Έχουν πολύ καιρό να κάνουν τρίπλα. Έχουν πολύ καιρό να κάνουν τάκλιν. Την αντοχή τους θα μπορούσαν ως έναν βαθμό να την έχουν συντηρήσει και να έχουν μια λογική πτώση. Η πτώση μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί να είναι μεγάλη. Αλλά δεν ξεκινάω από το μηδέν για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα της προπονήσης, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρακολουθώ λίγο τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ τα δύο τελευταία χρόνια κάνει το εξής. Την πρώτη εβδομάδα της περίοδου προετοιμασίας κάνει φιλικά παιχνίδια. Και ανά δύο-τρεις μέρες κάνει φιλικά. Την πρώτη του χρονιά πήρε το Champions League και φέτος που διακόπηκε το πρωτάθλημα είναι αέρα πατέρα, είναι 25 βαθμούς μπροστά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Γιατί δίνουμε ουσιαστικά αξία στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι δεν έρχονται σε πλήρη απραξία, άρα και συμμετέχουν κανονικά στα παιχνίδια, έτσι, στα φιλικά, νωρίς-νωρίς. Και η διαφορά με τον κορονοϊό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές σίγουρα δεν ήταν σε απραξία, γιατί όλοι κάνανε τηλεδιασκέψεις. Σίγουρα. Άρα δεν ξεκινάνε από το 0. Ξεκινάνε από το 15, από το 20. Άρα εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε ένα 70-80%. Είναι πιο εύκολο να φτάσω στο 70-80% από το να, αν ξεκινήσω από το 20 παρά αν ξεκινήσω από το 0. Άρα το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι και πιο μικρό. Και ας ερωτήσω εγώ ένα άλλο πράγμα. Για όσους ισχυρίζονται ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μπουν στους αγώνες, ξέρουμε πολύ καλά ότι ότι τα φιλικά στην περίοδο της προετοιμασίας γίνονται ουσιαστικά για να μονταριστεί η ομάδα ακόμη και για να φορμαριστεί. Έτσι. Όταν μέσα σε αυτή την περίοδο δεν έχουμε φιλικά παιχνίδια, όση προπόνηση και να κάνουμε και λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός, δεν θα βρούμε ποτέ φόρμα. Τον ποδοσφαιριστή ρώτησε τον και σήμερα. Σήμερα ο ποδοσφαιριστής είναι περισσότερο κουρασμένος ψυχολογικά παρά σωματικά. Και μπορώ να σου πω ότι και σωματικά είναι κουρασμένος. Ξέρεις γιατί? Γιατί δουλεύει κινήσεις και δραστηριότητες που στην προ-κοροναϊού εποχή δεν τις δούλευε. Δηλαδή δουλεύει πολύ τρέξιμο. Την τελευταία 20ετία όλες οι προπονήσεις των ομάδων γίνονται με μπάλα. Οτιδήποτε πάμε να περάσουμε γίνεται με μπάλα. Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές έχει ένα δίμηνο που κάνουν μόνο τρέξιμο. Άρα λοιπόν, άμα τον πεις τώρα είσαι έτοιμος να παίξεις, θα σου πει ναι, είμαι έτοιμος να παίξω. Υπάρχει βέβαια στο μυαλό του το ενδεχόμενο τραυματισμού, υπάρχει το ενδεχόμενο του να νοσήσει από κορονοϊό, αλλά άμα τον πεις παίξε μπάλα, θα παίξει. Πιστεύω ότι είναι θετικό από την πλευρά της FIFA αυτό που σκέφτεται για τις 5 αλλαγές. Γιατί σκέψου ότι σε μία δεκάδα, αν έχεις τη δυνατότητα στη διάρκεια του παιχνιδιού να κάνεις 5 αλλαγές, σημαίνει ότι μπορείς να φρεσκάρεις το 50% της ομάδας. Το ότι παίζουν τόση μεγάλη συχνότητα φιλικών αγώνων, ενώ στην ουσία παραπονούνται για τα πολλά παιχνίδια που παίζουν μέσα στη διάρκεια της σεζόν, αλλά βλέπεις και ότι από την προετοιμασία κάνουν 7-9 φιλικά μέσα στην προετοιμασία, σε διάστημα όχι 6 εβδομάδων, 5 εβδομάδων, έτσι. Ναι. Αυτό εδώ πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί όταν εγώ παίζω παιχνίδι και υπάρχει
και παίζω παιχνίδι ένα τρεις μέρες, πάντοτε εγκυμονεί και ο κίνδυνος τραυματισμού. Άρα εγώ τις προηγούμενες μέρες, τις ενδιάμεσες μέρες, κανονική προπόνηση δεν μπορώ να κάνω. Το θέμα των συνεχόμενων αγώνων το έχω διαχειριστεί πάρα πολλές φορές και Champions League και Europa League με τις ομάδες που δούλευα και μου έχουν δείξει κάποια πράγματα. Όπως επίσης και αυτό, το ότι ας πούμε όταν ήμουν Ολυμπιακό και παίζαμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι. Και με πόσες μέρες. Με πόσες μέρες προετοιμασία. Κοίταξε, εμείς στον Ολυμπιακό κάναμε την πρώτη εβδομάδα, συνήθως την πρώτη εβδομάδα, στις 10 μέρες κάναμε το πρώτο φιλικό. Και έπρεπε να ήταν έτοιμοι οι παίχτες. Φυσικά.